Ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Είναι μια καλεσμένη που έχει μπει στα σπίτια σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την αγαπάτε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά, όποτε έβλεπα σύριαλ που πρωταγωνιστούσε, έλεγα μια τέτοια γειτόνισσα θέλω. Σαν τη Μαρία Φιλίππου. Έλα να μείνεις στη Νέα Πεντέλη. Φωνόμουν να το πάρω. Έπεσε. Έλα να μείνεις στη Νέα Πεντέλη. Σε θέλω γειτόνισσα να πίνουμε καφέ το πρωί. Αυτό θέλω. Πολλά ζητάω. Καλά, αγάπη μου, όχι, θα πιούμε πολλούς καφέδες. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε. Με το ακουστικό στο χέρι, είδες πόσο... Με το ακουστικό, καλύτερα, μια φορά. Καλή είσαι στα επαγγελματικά αυτά. Τι κάνετε? Καλά, καλά, ωραία, εσύ. Καλά. Δεν μπορεί να μη στο λένε αυτό που σου λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στο δρόμο ζεις πολύ ζεστές αγκαλιές. Ναι, και αυτό το χαίρομαι, γιατί, κοίτα, μπαίνουμε στο σπίτι των ανθρώπων απρόσκλητοι, αν το σκεφτείς. Ναι. Οπότε έχεις μια ευθύνη σε αυτό και είναι ωραίο να σε θεωρούν το δικό τους άνθρωπο. Ναι, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, το βγάζεις πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό καθρεφτίζεται στους ανθρώπους γενικά. Και αυτή την αγνότητα, τη χαρά, την ανοιχτό... Πώς να το πω, ρε παιδί. Φίνη. Ναι, την ανοιχτοσύνη. Κύπρια δεν είσαι, από Κύπρο δεν είσαι. Κύπρια είμαι, ναι. Όχι η καταγωγή, εκεί γεννήθηκα. Αλλά και η Θεσσαλονίκη. Έτσι είμαστε, κατάλαβε. Για να υπάρχουν και κάτω, βέβαια. Ναι, υπάρχει. Διαδώσε και σε εμά κάτι και στου ευρύτε. Τέλο πάντων. Στου. Από πού? Εύρω. Ναι, ναι, πάνω είσαι κι εσύ. Ναι, ναι, συγκαταλέγομαι στου πάνω. Βέβαια. Νιώθει λοιπόν έτσι αυτή την αγάπη. Κοίτα, νομίζω αυτό ξεκινάει από το σπίτι σου, ξεκινάει από το χαρακτήρα σου, ξεκινάει από το πώ επιλέγει να διαβεί αυτή τη ζωή. Εγώ θέλω να περνώ καλά, να είμαι ήρεμη, να έχω δίπλα ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπάω και έτσι να πηγαίνουμε. Αυτό λοιπόν σου δίνει έναν άλλο τρόπο. Στη ζωή σου πώς είσαι, έχεις πολλές παρέες, πολλούς φίλους, μεγάλες παρέες ή πιο περιορισμένους επιλεκτικά ανθρώπους για λέξη? Έχω φίλους, αλλά έχω την τιμή να με τιμούνε με τη φιλία τους και να τους τιμώ 5-6 άνθρωποι. Δηλαδή, και πολλούς σου λέω, αυτοί οι οποίοι είναι οι δικοί σου άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα βεβαίως συναναστρέφομαι, αλλά οι δικοί σου άνθρωποι είναι πιο λίγοι. Θα σου πω κάτι. Μέσα από τη δουλειά έχεις δικούς. Πες μου πρώτα αυτό που αυτό, θες να μου πεις. Εγώ πιστεύω ότι η φιλία είναι το πιο ύψιστο αγαθό. Mm. Όταν έχεις ένα φίλο, έχεις χιλιάδες πράγματα, έχεις τον κόσμο ολάκερο δίπλα σου. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί με τιμούν και τους τιμώ με τη φιλία μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ τρυφερό αυτό που λέει. Όχι, αλήθεια λέω. Έτσι εγώ είναι. Έχω επενδύσει αλλά σε αυτό. Δεν το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Επενδύσει σε αυτήν. Δεν είναι. Όχι, έτσι είναι. Δεν θέλω επί τη ουσία πράγματα. Αλλιώ μπορώ και μόνη μου. Είτε θα έχει επί τη ουσία, είτε δεν θέλω τίποτα. Έχει φίλου από μικρή, από το σχολείο, α πούμε. Δυστυχώ πια. Επειδή είμαι μακριά, δεν μπορώ. Έχω βεβαίω φίλου εκεί και τώρα που θα κατέβω πάλι στην Κύπρο. Και όταν κατεβαίνω, είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Όμω λέω στην κουμπάρα μου και φίλη μου την Κάριλο, ξέρεις τι μου έχει λείψει, αυτό που λέμε πάμε για έναν καφέ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα είναι συγκεκριμένο. Φιλίες, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι από κάθε δουλειά έχω μαζέψει και ένα φίλο. Αλήθεια. Ναι, να μην λέμε ότι η δουλειά αυτή είναι έτσι και αλλιώς. Όχι. Είναι μοίρασμα. Και εκεί γνωρίζεις καλύτερα τους ανθρώπους. Το συνάφι μας έχει πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ το συνάφι. Στο συνάφι θα μείνω. Για πες. Και θέλω να δούμε την πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση. Εσύ τη θυμάσαι? Τέτοιοι είμαστε, τέτοιοι είμαστε. Τι με μου λέει, για να δω. Ναι. Δεν είναι με τον κόνσολο. Δεν είχε γεννηθεί νομίζω ο κόνσολο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι ή εσύ ποια ήταν. Το θυμάσαι καθόλου. Νομίζω τηλεοπτική ότι ήταν ναι, το κανάλι της Βαγγελίτσα. Αυτό ήταν. Έχεις ναι. Πολύ καλή μνήμη. Πώς να μην θυμάμαι την πρώτη του δουλειά. Και τώρα, αγαπητοί τηλεθέατες, έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Η μεγάλη στιγμή της μεγάλης έκπληξης. Απόψε κοντά μας το ακούτε... Και ζημιώνετε... Ο Σάκης Μπουρμπουλάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπουρμπουλά, στην εκπομπή μας. Όποιο ερασιτεχνικό και να πιάσεις, θα ακούσεις Σάκη Μπουρμπουλά. Σ' όποιο ταξί και να μπεις, ακούς Σάκη Μπουρμπουλά. Τώρα όποια πέτρα και αν σηκώσεις, Μπουρμπουλά θα βρεις από κάτω. Όποιος καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Μ' όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε, γιατί και εγώ έχω κάνει. Ναι. Όποιος μπλέκει με τα πίτουρα, κόμμα, τον τρώνε οι κότες. Τελεία.
Σειρά σου. Καλέ, δεν λέμε τίποτα άλλο. Τι έχουμε να πούμε. Έλα, όλες αυτές τις μπούρδες που λέτε εσείς οι τραγουδιστές στην τηλεόραση. Άι, μωρέ, δεν μπορώ, μωρέ. Ίδια φάτσα είσαι όμως, ε. Άντε, αυτός καλέ. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλυκός, ο ανοιχτόκαρδος. Πώς σου φαίνεται όταν το βλέπεις. Τίποτα. Κοίτα, από κάθε δουλειά κερδίζεις κάτι. Και όταν βλέπεις τα νιάτα σου, βλέπεις αυτό. Δηλαδή, μια εποχή που έχει φύγει, ανεπιστρεπτεί, αλλά αυτή σε έχει κάνει αυτό που είσαι σήμερα. Η εξέλιξη, ναι, η σημερινή. Αυτό. Τότε τι σκεφτόταν η Μαρία, τι έλεγε δηλαδή για αυτή τη δουλειά, για τη ζωή της, για τα όνειρά της. Αυτό το κορίτσι, αν το είχαμε εδώ και κάναμε τη συνέντευξη αυτή, τι θα μας έλεγε, πού θα είναι η ζωή της σε 20 χρόνια. Πού να ξέρα να σου πω τότε, τίποτα δεν ήξερα. Αυτό, η τύχη που είχα είναι ότι τελείωσα τη σχολή του Εθνικού και εκεί είχαμε πάρα πολύ σπουδαίους δασκάλους. Εγώ ξεκίνησα να ασχοληθώ με το θέατρο γιατί μου άρεσε το περιτύλιγμα. Το μακιγιάζ, τα μεγάλα φουστάνια, τα αυτά. Περίπου, χοντρικά στο λέω έτσι. Όταν όμως μπήκα στο Εθνικό, είδα ότι αλλού είναι το ζουμί, αλλού είναι η ουσία. Και πάντα μέχρι και σήμερα πρέπει να σου πω ότι έτσι πιάνω αυτό το χαρτί για να τον κάνω ρόλο. Δηλαδή, ξεκινάω από εκεί. Τώρα αυτό το κορίτσι χαμένο ήταν, είχε κάμερες γύρω της. Θυμάμαι, ανάβανε τα κόκκινα και έλεγα, γιατί ανάβει αυτό και μετά. Μέχρι να σπίσω, να και τώρα το κόκκινο. Ήταν λίγο, ήθελα το χρόνο μου. Αλλά, εντάξει, τα νιάτα είναι νιάτα. Έτσι δεν είναι. Θα άλλαζες τίποτα από αυτή τη διαδρομή σου. Όχι, αγαπώ τα λάθη μου πάρα πολύ. Και τα λάθη μου τα αγαπώ. Πολλά από την καθημερινότητα που μπερδεύω τα παιδιά μου, ας πούμε. Δύο παιδιά έχω και τα μπερδεύω και από το λάδο. Τι ένας θα μπερδεύεις. Θα σας πω αυτό. Ήταν τα γενέθλια του ενός, μου λέει η αδερφή μου, Θεός να την έχει καλά, λέει εσύ τώρα θα δουλεύεις, θα φύγεις, θα κάνεις, να σβήσουμε την τούρθα του παιδιού γιατί θα προλάβουμε. Λέω να τη σβήσουμε. Καταρχήν τι κούκλη είναι αυτή, Χριστέ μου. Α, και αυτούς, πάει, θα με ξεφλήσετε σήμερα. Είστε καλά, τι έχω να ακούσω πάλι. Λοιπόν, ήταν τα γενέθλια του Φίλιππου. Ο Φίλιππος ποιος είναι, ο μπροστά ή ο πίσω. Ο πίσω, ο μικρότερος, ναι. Και είχε έρθει η τούρτα και λέω εγώ με μεγάλη χαρά να ζήσεις, Βαγγέλη. Ρε μαμά! Και στα γενέθλια κιόλας. Αυτή είμαι, ναι. Εντάξει, και στα γενέθλια. Είσαι τόσο φίλη μου, Μαρία, είσαι τόσο φίλη μου. Δηλαδή, είναι τρελό. Ναι, υποθέσω ότι δεν είσαι δηλαδή αυτή η μαμά. Έχεις δηλαδή κάποια ενοχικά σύνδρομα λόγω της δουλειάς. Κοίταξε, κάποια πράγματα, ναι, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, τα παιδιά μου πια με ξέρουν, έχουμε μια αμοιβαία εκτίμηση, θέλω να πιστεύω. Και είμαι πάρα πολύ ανοιχτή. Υπάρχει όμως μία κόκκινη γραμμή και για μένα και για αυτούς. Όταν λοιπόν αυτή η κόκκινη γραμμή την ξεπερνάμε, υπάρχει έτσι ένα... Αλλά όχι, δεν τα έχω τιμωρήσει εγώ τα παιδιά μου ποτέ, ποτέ. Τι ηλικίας είναι? 24 και 20. Α, είναι. Ναι. Επαγγελματικά θεωρώ, τι κάνουν. Ο ένας είναι στην Κομωτινή, ο μικρότερος. Τώρα γύρισα γιατί το λέω πρώτον το μικρότερο, γιατί είχα πάει. Ο Φίλιππος. Είναι... Και εσύ έχεις Φίλιππο, νομίζω. Και εγώ, και εγώ. Ναι, ναι. Μεγάλος είναι ο Φίλιππος. Ναι. Και είχα πάει εκεί στην Κομωτινή και πέρασα υπέροχα για να τον δω, γιατί δεν είχα καταφέρει δύο χρόνια. Ο Ευάγγελος έχει τελειώσει τώρα, τελειώνει την ΑΣΟΕ και είναι στρατό. Στο στρατό. Α, ωραία, ωραία. Πώς ήταν όταν φύγανε τα αγόρια από το σπίτι, εμένα αυτά με καίνε. Καταλαβαίνεις. Πήγε τώρα τρίμερη, τρεις μέρες και έπαφα. Καλέ, τίποτα, μια χαρά. Όχι, μια χαρά. Είναι, εγώ θεωρώ ότι η μάνα πρέπει να είναι πάντα εκεί. Ως ασφαλιστική δικλίδα, ως οτιδήποτε. Και εγώ λέω ότι δεν θέλω να πιτάκι είναι εκεί η μάνα μου και δεν καταδέχομαι. Λέω, έχω τους φίλους που να κάνετε ό,τι θέλετε. Αν γουστάρεις να έρθεις, τότε να έρθεις. Ναι, ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι. Και αν έχουν μια καλή σχέση, θέλουν να είναι κοντά. Αυτό βλέπω εγώ. Ναι, είναι. Ναι. Πρέπει να το δεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να πάμε για ένα καθένα. Πρέπει να πάμε για ένα. Και ό,τι και να είναι, θα το αντιμετωπίσουμε. Ναι, ό,τι ναι. Και να είναι αυτό, θα αντιμετωπιστεί. Σε σχέση με... Ο μικρός τι σπουδάζει στην Κόρη? Τεφά. Γυμναστής. Α, γυμναστής. Πήρες λίγο το χρόνο σου, Μαρία μου. Γιατί αυτά τα λένε, εμείς τα λέγαμε γυμναστική ακαδημία. Τώρα ναι, πρέπει να γίνω κι εγώ σύγχρονη, βρε, να το πω όπως το λένε. Instagram με αυτά, έχεις Facebook ακολουθίες. Έχω, είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Γιατί? Ναι, που λένε, γιατί δεν το ανέβλε, μωρέ, δεν ξέρω. Μα και ούτε εγώ σε έχω δει ποτέ, δεν σε έχει βγάλει, δεν σε ακολουθώ. Γιατί, εγώ σε ακολουθώ, νομίζω. Γιατί με παράπονο. Δεν ήξερα καν ότι έχεις Instagram, τώρα το έμαθα. Φιλή Μαρία, PH. Περίμενε, PH. Ναι. Τέλεια. Ένας μικρός μια που μοιάζει, εγώ είμαι.
Στους γιους σου μπαίνεις και κάνεις like και βλέπεις τι κάνουν. Ναι, κάνω. Τώρα μου επιτρέπουν να σχολιάζουν κιόλας. Η Μαρία Official ή Μαρία Φιλίππου, ό,τι και να βάλετε. Ωραία. Δεν με ακολουθείς. Δεν σε ακολουθώ. Όχι, όχι. Θα σου δώσω το τηλέφωνο μου να το κάνει. Θα σου δώσω το τηλέφωνο να το κάνει. Να σε ρωτήσω κάτι, να σε πάμε λίγο σε επαγγελματικά. Να με βάσω που θες. Γιατί έφυγες από το Σύριαλ, από το Έλα στη θέση μου. Παιδιά, απότομα το λες, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Το Έλα στη θέση. Είναι έτσι άγαρμπος. Είναι η ναι, μήπως το... πάρω και ένα λαβράκι, γι' αυτό το λέω απότομα. Για να στον ύπνο. Το Έλα στη θέση μου είναι ένας κύκλος όντως που έκλεισε για μένα. Αλλά η Εμιλία ήταν ένας ρόλος που αγάπησα πάρα πάρα πολύ. Πολύ. Ίσως γιατί μου μοιάζει λίγο, ίσως γιατί το έχω ξαναπεί, η Εμιλία για μένα είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Ο επαγγελματίας, ο Έλληνας που προσπαθεί να στηριχτεί με χιλιάδες δίπλα του πράγματα που βάλετε. Είτε αυτό λέγεται η φορεία, σε εμάς μπορεί να ήταν νέαρμα. Χιλιάδες πράγματα. Τώρα, μην το παιδεύουμε, εγώ έχω ένα καμπανάκι και όταν αυτό το καμπανάκι μου χτυπάει, αυτό κάνω. Όταν δεν μου χτυπάει, δεν το κάνω. Ας μείνουμε εκεί. Μάλιστα. Άρα το καμπανάκι σου είπε να ολοκληρώσει τον κύκλο σου και να κάνει κάτι άλλο του χρόνου. Δηλαδή... Ναι, δεν έχω. Ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνω. Συζητάω κάποια πράγματα. Αλλά δεν έφυγες για κάτι άλλο, δηλαδή. Όχι, όχι, αυτό... όχι, όχι. Ήταν μια δουλειά που πέρασα εγώ πάρα πολύ ωραία. Μια δουλειά που είχε σημαντικά πράγματα για το γίγναστε στην Ελλάδα σήμερα. Άρεσε στον κόσμο πολύ. Υπέροχοι συνάδελφοι, καταπληκτικοί. Δεν ζήτησα κάτι και δεν μου το δώσαν οι άνθρωποι. Δεν είναι, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Απλώς ένιωσα ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Ναι, εντάξει, ναι. Σεβαστό και θεμητό αυτό. Θα σου πω αυτό που ο Λουντέμις νομίζω το λέει. Να μάθεις να ψάχνεις για αγάπες που θυμίζουν Καζαμπλάνκα. Έτσι λέει, νομίζω ο Λουντέμις το λέει. Απλά είναι τολμηρό και ρομαντικό. Να σκέφτεσαι έτσι σε μια εποχή που εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολη εποχή, γίνονται λίγα σύρια, αλλά βέβαια εσύ... Αφού είπαμε, εντάξει. Είμαι φίλη σου, είμαι τρελή κι εγώ, εντάξει. Δεν είναι... Δηλαδή, πώς να σου πω, κάπου... πρέπει να έχεις τόλμη λίγο, νομίζω, δηλαδή κάπου δεν έχω να σου πω ότι είναι αυτό, είναι... Όχι, δεν θα έχω, και θα ήμουν και αχάριστη. Και αχάριστος άνθρωπος δεν είναι. Ξέρεις γιατί σου λέω, γιατί... Εσείς ηθοποιοί έχετε μια ανασφάλεια σε αυτή τη δουλειά και συνήθως. Μεγάλη ανασφάλεια. Το γεγονός ότι είσαστε σε μια σειρά που είναι πετυχημένη, το αποζητά κάποιος άλλος. Θα το αποζητούσε κάποιος άλλος στη θέση σου. Γι' αυτό το λέω, ότι αφήνεις μια πετυχημένη σειρά σε ένα πετυχημένο ρόλο για κάτι το οποίο είναι αβέβαιο. Με αυτή την έννοια. Μην το λες ότι την αφήνω, γιατί κάπου τα πράγματα μπορεί να είναι και αμοιβαία. Ναι. Έτσι. Δεν. Κατάλαβα. Ναι. Μιλάνε τα μάτια τώρα. Όχι, είναι κάτι το οποίο εγώ έτσι ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω. Αυτό ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω. Και επαναλαμβάνω, δεν ζήτησα τίποτα που δεν μου δόθηκε. Δεν ζήτησα τίποτα. Είπα ευχαριστώ πολύ, θέλω να αποχωρήσω. Ωραία, εντάξει. Εγώ πριν που βλέπαμε και το Σάκη Μπουλά, να ξέρω ότι μου έχετε κάνει φοβερή παρέα το εμείς και εμείς για πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά καλά, ειδικά τη δική μας γενιά, εντάξει τώρα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή η παρέα ήταν μέσα στην παρέα δηλαδή, του σπιτιού μας. Έχεις αποχωριστεί πολλούς φίλους, συναδέλφους, βλέπω. Πάρα, και τον Ευρυπιώτη και τον Μπενζικιανίδη. Αυτός ο χρόνος μας τσάκισε. Μας τσάκισε αυτός ο χρόνος πολύ και αυτό σε φέρνει αντιμέτωπο και με το μέσα σου και με το τι θέλεις να κάνεις στη συνέχεια και με το τι αξίζεις αυτή τη ζωή, πολλά πράγματα. Πώς επηρεάζει αυτό? Χάνεις τον άνθρωπό σου, χάνεις φίλους σου. Η Βέτα Ιμπετίνη, ο Σιμαρδάνης, ο Ευρυπιώτης μας τώρα. Βλέπουμε τώρα και το post που ανέβασες για τον post. Ναι, δηλαδή παιδιά είναι, μοιράστηκες, είναι δικοί σου άνθρωποι. Ο Κώστας δηλαδή, δεν το πιστεύω ακόμα. Δεν το πιστεύω. Εσύ το γνώριζες για τον Κώστα, γνώριζες. Γνώριζα ότι μέσα σε ένα χρόνο από τότε που ο ίδιος το ήξερε και έφυγε. Δηλαδή, και ο Σιμαρδάνης το ίδιο ο Χρήστος. Είναι δικοί μας άνθρωποι, που, αγαπημένοι συνάδελφοι, συναδελφοί. Καλούπι σαν τον Ευρυπιώτη δεν θα υπάρξει ποτέ. Ένα αγνό παιδί λαϊκό, το οποίο δεν θα μπόθηκε ποτέ από τίποτα. Και συνέχισε να είναι τόσο λαϊκό και αγνό μέχρι το τέλος. Δουλευταράς. Αγάπησε πολύ τη δουλειά του. Και ένας χήμαρος. Και ξαφνικά δεν υπάρχει.
Τι θυμάστε? Εντάξει, δεν το χωράει στην... το μυαλό, δηλαδή, ναι. Και εγώ δεν τώρα το συζητάμε ότι έχει γίνει και δεν μπορείς να το... Πόσο μάλλον εσείς που έχετε ζήσει μαζί του, όλο εννοώ, όλη η δουλειά, ένας οι συνάδελφοι. Υπέροχος φίλος, πάντα εκεί, να είναι καλά εκεί που είναι. Είναι αυτό ότι ίσως μεγαλώνουμε κιόλας και είμαστε στην ηλικία που... Λίγους ανθρώπους θα χάσουμε, αλλά εντάξει, είναι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι. Πολύ νέοι άνθρωποι. Για να το συζητάμε αυτό. Είναι, δηλαδή, πολύ είναι νέοι μια πολύ μικρή σε σχέση με αυτό το πράγμα. Κι άλλοι, κι άλλοι. Τώρα στο μυαλό μου είπα εγώ τους ποιος ήταν. Η Τζέσι Παπουτσί, παιδιά. Η Τζέσι μας. Διορφάνεψε όλο το συνάφι μας, ορφάνεψε με την Τζέσι. Όπως με την Τζέσι, εντάξει. Τι θυμάσαι από τον Κώστα, γιατί έχετε δουλέψει αρκετά και θεατρικά? Μια ωραία στιγμή έτσι για να... Σου πω, παίζουμε κάπου, περιοδεία είμαστε με τους άντρες, για όλα, και έχει λίγο ψύχρα. Και κρυώνω εγώ, γιατί έχουμε και καλοκαιρινά ρούχα και είμαστε έτοιμοι να βγούμε. Και λέει, έλα καπετάνισσα, και μου δίνει λίγο τσίπουρο. Να γίνει δουλίτσα. Ναι, ναι, ναι. Όχι, υπέροχος, υπέροχος. Και μοίρασμα στη σκηνή και γέλιο και να περάσει καλά. Γι' αυτό την κάνουμε αυτή τη δουλειά, παιδιά μου. Για να περνάμε καλά. Για να μοιραζόμαστε. Δηλαδή, ας τα δούμε τα πράγματα απλά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή το ψάχνεις και από εδώ και από εκεί και από... τίποτα. Να περνάς καλά. Αυτό είναι. Πολύ βασικό, παιδιά. Η δουλειά είναι πάνω από τι. Η δουλειά σου ζωή, είναι. Δηλαδή, αυτό λέω και στα παιδιά μου. Λέει, τι θα κάνω εγώ, ξέρω εγώ, τι θες, παιδί μου, να σπουδάσεις, τι αυτό. Λέω να σου πω. Η δουλειά σου είναι η μισή σου ζωή. Άμα δεν κάνεις κάτι που σου αρέσει, είναι σαν να πετάς τη μισή σου ζωή στα σκουπίδια. Ακριβώς. Ναι. Θεατρικά του χρόνου. Κάτι πάρα πολύ καλό, δεν μπορώ να σου το πω. Γιατί βρέθηκε. Γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα, αλλά είναι πολύ συζέψιμο. Όχι, όχι, δεν θα το πω. Δεν θα το πω, θα τελειώσει τώρα την περιοδία που θα κάνεις, περιοδία το καλοκαίρι. Λοιπόν, Νεράιδα και το παλικάρι, Μαρία Κορινθίου, φίλη σου, το κορίτσι μου. Έχω δουλέψει τους άντρες. Τώρα που έγινε μελαχρινή, τι θα κάνει, θα βάλει περούκα? Μα δεν ξέρω. Νομίζω περούκα θα βάλει. Σε κάποια συνέντευξη που την άκουσα, νομίζω θα βάλει περούκα. Πολύ ωραία παράσταση ήταν το χειμώνα και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραία και η περιοδία. Αυτό λέω. Ο Βάλαρης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα αντικαταστήσω την υπέροχη, καταπληκτική Χρυσούλα Διαβάτη. Τη στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου από εδώ. Και έχω να σας πω ότι ο Ζωηδάκης παίζει ζωντανή μουσική και αυτό πιστεύω που θέλει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, η γνώμη μου, είναι η ρίζα. Άμα δεν έχεις ρίζα, είσαι ένα καλάμι που το παίρνει ο άνεμος. Μόνο που ακούς το λαούτο και τη λύρα, μπαίνεις σε άλλη διαδικασία. Βέβαια. Υπέροχοι συνάδελφοι είναι ο Κοσμάς ο Ζαβχάρο, ο Φωτάσος ο Κωστής, η Μαρία Κορινθίου, ο Παναγιώτης ο Πετράκης, ο Σταύρος ο Νικολαίδης. Μην μου το φύγετε. Δεν βλέπω κιόλας, δεν έχω το γυαλί, βοήθαμε. Ο Ξεκούκης. Νομίζω όλους τους είπαμε. Και ο Κωνσταντινίδης. Και πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί χορευτές. Εγώ έκανα 2 πρόβες και νιώθω ότι θα περάσω ένα υπέροχο καλοκαίρι. Είναι πολύ ωραία παρέα. Πάρα πολύ ωραία παρέα. Γρήγορα θα μπεις, οπότε θα πάθεις τα λόγια σου τώρα. Τώρα, θα φύγω από εδώ, θα πάω να διαβάσω πάλι. Άκου τώρα, cute. Και έχω να σας πω το εξής. 21 του μήνα, γιατί άμαθα θα τα πω, Εννοείται, καλέ. 21 Ιουνίου παίζουμε Αίγιο. 23 παίζουμε Πάτρα. Ιουνίου τώρα λες. Ιουνίου τώρα. Την Παρασκευή παίζουμε στο Αίγιο. Ωραία. 23 Ιουνίου παίζουμε στην Πάτρα. Και μετά 27, 28, 29 πάμε στην πατρίδα μου. Κύπρο. Κύπρο. Πού? 27, 28 στο αμφιθέατρο της Σχολής Τυφλών, όπου εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα παίξω εκεί, στη Λευκοσία, γιατί είναι το θέατρο που μικρή πήγαινα και έβλεπα παραστάσεις και εκεί πήρα και την απόφαση να κάνω αυτό που κάνω. Δηλαδή είναι το θεατράκι μου και το αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, στο θέατρο της Σχολής Τυφλών, 27-28, στη Λεμεσό 29, στο Κηποθέατρο. Και μετά, 7 με 11 Κρήτη. Ιουλίου. Ιουλίου. Ωραία. Και μετά μπορείτε να παρακολουθήσετε, εννοείται, όλη την περιοδία, σίγουρα κάπου θα τους πετύχετε. Αυτή είναι. Και αν σε πετύχω, θα έρθω να πιούμε καφέ, το λέω. Να σου πω, τι, με την περιοδία τώρα, το λέω. Να θα σε βρω εγώ. Εννοείται. Και θα με κάνεις και follow. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία μου, που ήσουν σήμερα εδώ να χαίρεσαι τα αγόρια σου, τα μπουμπούκια σου. Και τα καλύτερα. Ό,τι εύχεσαι, η Καζαμπλάνκα που εύχεσαι να σου τύχει του χρόνου. Εύχομαι σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Σωστό.